είναι τέτοια η πρεμούρα τους και τέτοιο το άγχος να περάσουν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο δεν βρίσκει την καθολική καταδίκη από όλους τους φορείς στον χώρο της ψυχικής υγείας και της απεισάρτησης, που το παίρνουν μέσω καλοκαιριού. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Θα είμαστε εδώ και θα διαδηλώσουμε έτσι ώστε να μην τολμήσουν να ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο καταργεί τον οργανισμό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και Αθήνας, το οποίο δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προσχώματα στην ενίσχυση των δημοσίων κλινών ψυχικής υγείας. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο έχουν τέτοια ανάγκη να φέρουν νομοσχέδια που καταταφίζουν ακόμα περισσότερο την υγεία. Βλέπουμε και την τροπολογία για την επίταξη ιδιωτών γιατρών. Την ώρα που τα κενά είναι τεράστια, ρίχνουν για άλλη μια φορά το μπαλάκι στους γιατρούς για τις ευθύνες που έχει η ίδια η κυβέρνηση και το κράτος για τις τεράστιες ελλείψεις στην περιφέρεια. Προσπαθεί να δημιουργήσει κοινωνικό αυτοματισμό ότι αυτοί φταίνουν για τις συνθήκες, ενώ δεν κάνει πράξη αυτά που πρέπει, δηλαδή τις μαζικές προσλήψεις προσωπικού και, τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν οικονομικά, εκπαιδευτικά κτλ. Στους γιατρούς, έτσι ώστε να στελεχώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε κλιμάκωση των αντιδράσεων, των σφοδρών αντιδράσεων των εργαζομένων στον χώρο των εξαρτήσεων και της ψυχικής υγείας όλων των υγειονομικών αλλά και όλης της κοινωνίας, απεργούμε σήμερα, 29 Εβδόμου, όπου κατατίθεται το επέσχυτο, το εκτροματικό νομοσχέδιο, το οποίο οδηγεί σε περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας και των ζώων μας, ακριβώς για να διατρανώσουμε ότι οι ζωές μας δεν είναι εμπόρευμα και να διατρανώσουμε ότι όχι μόνο αυτό το νομοσχέδιο, ακόμη και να ψηφιστεί, θα μείνει στα χαρτιά, πολύ περισσότερο να διεκδικήσουμε βελτίωση των ήδη υπαρχουσών συνθήκων νοσηλείας και περίθαλψης, των ήδη υπαρχουσών δομών απεξάρτησης, πρόληψης και κοινωνικής επανένταξης, ακριβώς επειδή υπάρχει η δυνατότητα και ακριβώς επειδή δεν συμβιβαζόμαστε, την ίδια στιγμή που δίνονται πακτολός χρημάτων για τις ΜΚΟ και για τις ΑΜΚ και για την ενίσχυση ιδιωτικής πρωτοβουλίας, να υποβαθμίζεται συνειδητά η δημόσια υγεία, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον αποκλεισμό δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας που ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά διέξοδα. Το νομοσχέδιο χρειάζεται να αποσυρθεί γιατί διαλύει δομές 40 χρόνων που λειτουργούν υποδειγματικά στη χώρα μας και δίνουν φροντίδα στους γονείς και στα εξαρτημένα μέλη τους.